Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό και σε εσάς ότι στα χρόνια της κρίσης η έκδοση των συντάξεων καθυστερούσε ακόμη και για 3 και 4 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι την τελική έκδοσή τους δίνονταν και δίνεται ακόμα προσωρινή σύνταξη που αποτελούσε μέρος της κύριας. Με την έκδοση της κανονικής σύνταξης αποδίδονταν στους δικαιούχους και τα αναδρομικά που προέκυπταν και το συγκεκριμένο διάστημα. Από αυτή τη διαδικασία έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα. Όσοι συνταξιούχοι είχαν την ενημέρωση και έκαναν τις φορολογικές δηλώσεις και δήλωναν αυτά τα χρήματα στην εφορία, δεν είχαν προβλήματα. Άλλοι όμως, παρότι τα είχαν δηλώσει και πληρώσει τις αναλογούσες φορολογικές υποχρεώσεις, τους ήρθε ενημέρωση από την εφορία με την οποία τους ζητάει πίσω οφειλές με μεγάλες επιβαρύνσεις. Σε πολλούς συνταξιούχους που δεν είχαν ενημέρωση και δεν είχαν προβεί καν σε συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις, τους ήρθαν υπέρογκα ποσά καταβολής, επιβαρημένα με όρες προσαυξήσεις που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο γιατί η εφορία δεν τους φορολογεί ξεχωριστά για τα αναλογούντα αναδρομικά κάθε χρονιά όπως οφείλει, αλλά προσθέτει όλο το ποσό των αναδρομικών στο εισόδημα του έτους απόδοσης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται πλασματικά το εισόδημα αυτής της χρονιάς και να έχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Ακόμα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης 5 χρόνια πριν από το έτος 2019 και που με βάση τον νόμο οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αποδοχές που έλαβαν έχουν παραγραφεί, τους ζητείται να τις πληρώσουν και με επιβάρυνση. Τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, είναι αν προτίθεστε να πάρετε μέτρα και όπως μου είπατε, έχετε δρομολογήσει αυτό, είναι θετικό. Να δοθεί παράταση χρόνου σε όσους δεν έχουν προβεί σε νέες συμπληρωματικές δηλώσεις με διαγραφή των όποιων προστήμων και προσαυξήσεων τους έχουν επιβληθεί στα χρόνια αυτά. Να παραγραφούν με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία τα χρεωστικά ποσά τα οποία αφορούν σε συντάξεις που καταβλήθηκαν πριν την πενταετία από το έτος 2019. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αναδρομικά από την εκαθάριση της σύνταξης και συγκεντρώνονται σε μια χρονιά, αλλά αφορούν περισσότερα χρόνια, να μοιραστούν αναλογικά σε κάθε χρονιά, ώστε η φορολογική επιβάρυνση να είναι η πραγματική για κάθε έτος που επιβλήθηκε και όχι αυτή που επιβάλλεται στη χρονιά συνολικής απόδοσης των αναδρομικών. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν να είναι απαλλαγμένες από πρόστιμα προς αυξήσεις ή όποια άλλη πρόσθετη επιβάρυνση και να δοθεί η δυνατότητα καταβολής μέσα από ρύθμιση εύλογων μηνιαίων δόσεων. Σας ευχαριστούμε.